κατήχηση και λειτουργική. Μια εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως Ραδιο Ελπίδα που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Αθανάσιος Τσομπανίδης. Αγαπητοί ακροατές του Ράδου Ελπίδα, χαίρετε. Είμαστε και σήμερα μαζί για να συνεχίσουμε το ταξίδι μας στα νοήματα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, η πρώτη Κυριακή των Ιστιών ονομάζεται Κυριακή της Ορθοδοξίας. Από τον 1ο αιώνα η Εκκλησία πανηγυρικά γιορτάζει τη μέρα αυτή την αναστήλωση των εικόνων, δηλαδή την αποκατάσταση της τιμητικής προσκύνησής τους ύστερα από έναν αιώνα διωγμών από το κράτος και εκκλησιαστικής έριδος. Από το 733 που ανέβηκε στον αυτοκρατορικό θρόνο της Νέας Ρώμης ο Λέων Τρίτος, ο Ήσαυρος άρχισε η μεγάλη δοκιμασία για την Εκκλησία που ονομάστηκε Οικονομαχία. Με αυτοκρατορικό διάταγμα κατέβηκε από τη χαλική πύλη η εικόνα του Χριστού και απαγορεύτηκε σταδιακά η τιμή των εικόνων και στη δημόσια λατρεία, στους ναούς δηλαδή, και στην ιδιωτική, στα σπίτια. Προωθήθηκε στην τέχνη ο φοιτικός διάκοσμος και τα διάφορα σύμβολα παραδείγματος χάρη ο Σταυρός. Όποιοι συλλαμβάνονταν να τιμούν κρυφά τις εικόνες, υποβάλλονταν σε διωγμούς. Αναδείχθηκαν έτσι ομολογητές της πίστεως. Οι ευσεβείς αντέδρασαν απέναντι στην κρατική ευθερεσία με όπλα πνευματικά, κυρίως με την πίστη τους και την προθυμία τους να ομολογήσουν την αλήθεια με οποιοδήποτε κόστος. Στον αγώνα αυτόν πρωταγωνίστησαν οι μοναχοί και τα μοναστήρια. Ο αυτοκράτορας στράφηκε εναντίον τους με διάφορους τρόπους, πέρα από τους διωγμούς, τις εξορίες και τις σωματικές τιμωρίες. Το κύριο επιχείρημα των οικονομάχων ήταν ότι οι ευσεβείς χριστιανοί, οι οικονολάτρες όπως τους χαρακτήριζαν, λάτρευαν δίθεν τις εικόνες και τα υλικά από τα οποία είχαν κατασκευαστεί. Αυτό μπορεί να είχε μια δόση αλήθειας σε ό,τι αφορά τη λαϊκή ευσέβεια και ειδικά στην περιοχή της σημερινής Συρίας, το αποκαταγωγής του Λέοντα και των διαδόχων του. Όμως σίγουρα δεν αποτελούσε τη δογματική αλήθεια της Εκκλησίας. Το 789 συγκαλείται η 7η Οικουμενική Σύνοδος που διατύπωσε το Ορθό Δόγμα η πρωτοβουλία ανήκε στην αυτοκράτηρα Ειρήνη την Αθηναία και τον Πατριάρχη Άγιο Ταράσιο. Οι διωγμοί έπαυσαν προσωρινά για να συνεχιστούν εντονότερα μέχρι το θάνατο του τελευταίου οικονομάχου αυτοκράτορα Θεοφύλου. Το 843 η Αυγούστα σύζυγός του Αγία Θεοδόρα μαζί με τον Πατριάρχη Άγιο Μεθόδιο πραγματοποίησαν την αναστήλωση των Ιερών Εικόνων. Με λιτανία και επίσημη τελετή επανέφεραν τις εικόνες τους ναούς και επιτράπηκε ξανά η χρήση τους στη δημόσια λατρεία. Η νίκη της Εκκλησίας ήταν σπουδαία. Μετά το σκοτάδι των διωγμών η αυγή της αλήθειας φάνηκε λαμπρότερη. Ας δούμε όμως τι σηματοδοτεί αυτή η νίκη. Η αλήθεια νίκησε την πλάνη. Η αλήθεια σχετικά με τις εικόνες συνοψίζεται στη φράση ή της εικόνος τιμή επί το πρωτότυπο να αποβαίνει. Προσκυνάμε δηλαδή την εικόνα όχι τιμώντας το ξύλο και τα χρώματα αλλά το εικονιζόμενο πρόσωπο. Η Εκκλησία νίκησε τον κόσμο. Η Εκκλησία δεν ήταν μόνο οι πατριάρχες ή οι οικονομάχοι χριστιανοί μέλη της Εκκλησίας και αυτοί που προσωρινά επέβαλαν τη δική τους αλήθεια χάρη στην κρατική ισχύ, τη δύναμη της κοσμικής εξουσίας. «Η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού». Και οι μέν τέθηκαν εκτός Εκκλησίας με τα έργα τους, αυτή όμως θριάμβευσε. Η Εκκλησία στολίστηκε με ομολογητές και μάρτυρες, όπως τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης Άγιο Παύλο, τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό, τους αδελφούς Οσίους Θεόδωρο και Θεοφάνη τους Γραπτούς, τον Όσιο Ιωαννίκιο τον Μέγα, την Αγία Θεοδόρα την Αυγούστα και άλλους η ενότητα ξεπέρασε το διχασμό. Ο διχασμός του εκκλησιαστικού σώματος σε οικονομάχους και οικονολάτρες υπήρξε αγαπητοί μου πιο επικίνδυνος ακόμη και από τους διωγμούς των ειδωλολατρών αυτοκρατόρων. Ο κίνδυνος ήταν πλέον εντός των τυχών. Όμως η ενότητα στη στερεωμένη ορθόδοξη πίστη διασφάλισε το χωρίς φουρτούνες ταξίδι του σκάφους της Εκκλησίας. Ο διωγμός αναθέρμανε την πίστη. Δοκίμασε τις πνευματικές αντοχές των πιστών. Έδωσε την ευκαιρία στην Εκκλησία να διατυπώσει με σαφήνεια την πίστη της και να μας την παραδώσει, αποκαθαρμένη από αμφισβητήσεις προς διαφύλαξη. Τέλος, αναδείχτηκε η αξία της εκκλησιαστικής παράδοσης. Το συνοδικό της Ορθοδοξίας διακηρύττει ως μοναδική διέξοδο από τέτοιου είδους περιπέτειες, την παράδοση που κληρονόμησε η Εκκλησία από τον Χριστό, μέσω των Αποστόλων, των Μαρτύρων, των Ομολογητών, των Πατέρων και ολόκληρη την Ιερή Αλυσίδα μέχρι τις μέρες μας. μια φωτεινή μορφή τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά Αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης προβάλλει τη δεύτερη Κυριακή των Ιστιών στους πιστούς η Εκκλησία Ο Άγιος Γρηγόριος αγαπητοί μου γεννήθηκε το 1296 στην Κωνσταντινούπολη από εύπορους και ευσεβείς γονείς Ανατράφηκε έτσι με τα νάματα της ευσέβειας αλλά μπόρεσε να δεχθεί πλούσια την κοσμική παιδεία κοντά σε φημισμένους δασκάλους της εποχής του πόθος φιλόθεος οδήγησε τον ίδιο αλλά και την χείρα μητέρα και τα αδέλφια του να επιλέξουν τον μοναχικό βίο. Ο Άγιος Γρηγόριος αρχικά μόνασε στην αγιορείτικη μονή βατοπεδίου έχοντας ως δάσκαλο στην υπτική θεωρία και πράξη τον ενάρετο μοναχό Νικόδημο. Κοντά του δέχτηκε σε αποκαλυπτικό όραμα την υπόσχεση της Παναγίας ότι θα τον προστατεύει σε όλη του τη ζωή ανταποκρίθηκε έτσι η Θεοτόκος στις γεμάτες ταπείνωση πύρινες δεήσεις του φώτισόν μου το σκότος αργότερα ασκήθηκε στη Μονή της μεγίστης της Λαύρας αλλά επιθυμώντας δυνατά να βρίσκεται μόνος μόνο Θεό αναχώρησε για τα ενδότερα της Αθωνικής Ερήμου επιδόθηκε σε άσκηση αυστηρή περιόρισε τις θεστήσεις του και διέθετε όλο τον καιρό του στην προσευχή και στη μελέτη των θείων γραφών. Με την αγρυπνία και τη γεμάτη ταπείνωση και μετάνοια προσευχή του, εξάγνησε την ψυχή του και έγινε σκεύος εκλεκτό του Αγίου Πνεύματος. Κυνηγημένος από επιδρομής, ίδρυσε σκήτη στη Βέρεια, ενώ έγινε και Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, χωρίς να διακόψει τους ασκητικούς αγώνες του μέχρι την κοίμησή του το 1362» ο Άγιος Γρηγόριος επιδόθηκε ιδιαίτερα στην ωερά προσευχή και την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Προσέγγισε έτσι υπαρξιακά το Θεό και αξιώθηκε να βιώσει ουράνιες εμπειρίες. Είχε την εμπειρία του ακτής του φωτός. Περιβαλλόταν δηλαδή κατά την προσευχή του με φως ουράνιο, φως αισθητό αλλά όχι κτιστό ή προερχόμενο από κάποια υλική πηγή πρόκειται για εξαιρετικό χάρισμα που δίνει ο Θεός σε αγωνιστές που έχουν αδειάσει τους εαυτούς τους από τα πάθη και έχουν γεμίσει την ψυχή τους με το θείο έρωτα. Ανάλογες εμπειρίες του ακτής του φωτός μαρτυρούνται στους βίους παλαιών αλλά και νεότερων Αγίων της Εκκλησίας μας, του Οσίου Σιμεών του Νέου Θεολόγου, του Οσίου Γρηγορίου του Σιναήτου και πρόσφατα του Γέροντα Ιωσήφ του Ισυχαστή, αλλά και του Οσίου Παϊσίου. Η εμπειρία αυτή είναι γεγονός που σκανδαλίζει την ανθρώπινη λογική. Μόνο με την πίστη μπορεί κανείς να την αποδεχθεί. Στους χρόνους του Αγίου Γρηγορίου, ο επίσκοπος ιέρακος της Καλαβρίας Βαρλάμ, κάτοχος σπουδαίας κοσμικής παιδείας και, μαθητής του, και ο μαθητής του μοναχός ακίνδυνος, αμφισβήτησαν την άκτιστη φύση του Θείου Φωτός. Στη σύνοδο του 1341, την οποία συνεκάλεσε ο αυτοκράτορας Ανδρώνικος Τρίτος Παλαιολόγος, ο Άγιος Γρηγόριος απέδειξε με επιχειρήματα ότι πρόκειται για το φως του μέλλοντος αιώνος, το οποίο υποσχέθηκε ο Χριστός τους δικαίους. Είναι το ίδιο το φως της μεταμορφώσεως, αισθητό απάυγασμα της άκτης της φύσης του Τριαδικού Θεού, αλλά όχι κτιστό φαινόμενο όπως υποστήριζαν οι Βαρλάμ και Ακίνδυνος. Η ησυχαστική έρηδα, όπως αποκλήθηκε η θεολογική αμφισβήτηση για το άκτιστο φως, ξεκινάει από δύο διαφορετικούς δρόμους προσέγγισης του Θεού και οι δύο δεν είναι άγνωστοι σε μας σήμερα. Άλλοι διαλέγουν την πλατιά οδό, την ευκολοδιάβατη που δεν απαιτεί προσωπικό αγώνα και θυσίες. Προσπαθούν με μόνη την ατελή και πεπερασμένη λογική τους τον ορθό λόγο του διαφωτισμού να προσπελάσουν τον απρόσιτο και αποτυγχάνουν καταλήγοντας είτε σε ηλιστικές και αθιεστικές θεωρίες είτε σε αποϊεροποιημένες θεωρήσεις του Θείου. Τη στενή και τεθλιμμένη οδό διαλέγουν όσοι ακολουθούν την ασκητική διαγωγή που η Εκκλησία προτείνει όχι για τους μοναχούς μόνο, αλλά και για όλα τα μέλη της στο καταδύναμι. Αυτή υποδεικνύει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Είναι η υπαρξιακή προσέγγιση του Θεού, με καρδιά καθαρή από τα πάθη. Τα ψυχοκαθάρσια φάρμακα που προτείνει η Εκκλησία, εξαιρετικά δε την περίοδο της Μεγάλης Σαρακοστής, είναι η συμμετοχή στα Ιερά Μυστήρια, η ταπείνωση, η προσευχή, η νηστεία, ο περιορισμός των κάθε λογής επιθυμιών μας και τέλος η διαρκής ανάσταση από τις πτώσεις μας, δηλαδή η μετάνοια. Υπάρχουν και σήμερα αγαπητοί μου αφανείς Άγιοι με εμπειρίες του ακτής του φωτός. Όλοι οι χριστιανοί που αγωνίζονται δεν σημαίνει ότι θα λάβουν το χάρισμα αυτό. Σίγουρα όμως θα αισθάνονται μέσα τους στους καθημερινούς τους κόπους την εφροσύνη και τη χάρη του Θεού ο Χριστός μας διαβεβαιώνει ότι οι βίοι των Αγίων το επιβεβαιώνουν. Ο Χριστός μας διαβεβαιώνει οι βίοι των Αγίων το επιβεβαιώνουν. Η θαυμάσια και κατανικτική περίοδος της Μεγάλης Σαρακοστής έχει ως τέρμα της τα πάθη και την Ανάσταση του Χριστού. Θα περάσει όμως χωρίς αποτέλεσμα αγαπητοί μου αν δεν ανταποκριθεί ο καθένας μας στο μεγάλο προσκλητήριο να σταυρωθούμε και να αναστηθούμε και εμείς μαζί με τον Χριστό. Πώς, σταυρώνοντας τα πάθη μας, νεκρώνοντας τον παλαιό άνθρωπο, τον δούλο της αμαρτίας και τέλος ζώντας την προσωπική μας Ανάσταση, την ανάπλαση ενός νέου ανθρώπου, ενός πλάσματος αποξενωμένου από την αμαρτία και συμφιλιωμένου με το Θεό. Σταυροαναστάσιμη λοιπόν η πορεία μας, καλείται να είναι αγωνιστική και κοπιαστική. Στη μέση αυτής της πορείας η Εκκλησία προβάλλει τον Τίμιο Σταυρό, την Τρίτη Κυριακή των Ιστιών. Η Κυριακή αυτή ονομάζεται τη Σταυροπροσκύνησης. Στο τέλος του Κυριακάτικου Όρθρου, ο ιερέας λιτανεύει τον Τίμιο Σταυρό πάνω σε ένα δίσκο στολισμένο με λουλούδια που θα μοιραστούν σε όλους τους πιστούς. Δεχόμαστε έτσι την υπόμνηση ότι ο Σταυρός είναι το ζωηφόρον φυτό από το οποίο βλάστησε η σωτηρία μας. Μετά τη λιτάνευση, ο ιερέας στέκεται μπροστά στον Τίμιο Σταυρό στη μέση του ναού. Λέει σύντομη δέηση και ψέλνει τον ύμνο. «Τον Σταυρό σου προσκυνούμε ενδέσποτα και την Αγία σου Ανάσταση δοξάζομεν». Ο Τίμιο Σταυρός καλεί τους πιστούς να τον ασπαστούν για να... Για και να πάρουν δύναμη για το άλλο μισό της πορείας τους στην Μεγάλη Τεσσαρακοστή διότι χωρίς καλά καλά να το καταλάβουμε φτάσαμε και όλα στη μέση της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και όπως οι οδηποροί λαχταρούν να βρουν ένα πλατή δέντρο για να ξαποστάσουν στη δροσιά του έτσι και οι χριστιανοί βλέπουν αυτό το ευσκεόφυλλο δέντρο τον Τίμιο Σταυρό και αναπαύονται ανανεώνονται πνευματικά μπορούν να δουν καθαρά ποια είναι η αρχή και το τέλος της ανθρώπινης περιπλάνησης. Στον παράδεισο προηγουμένως ένα ξύλο, ένα δέντρο έγινε η αφορμή της ανθρώπινης αποστασίας. Γεύθηκε ο άνθρωπος τον απαγορευμένο καρπό την αμαρτία και αποξενώθηκε από τον Θεό. Με τη σταυρική θυσία του Χριστού όμως ένα άλλο ξύλο, το τίμιο ξύλο του σταυρού του έγινε όργανο συμφιλίωσης. Ο υμνοδός ψέλνει και εμείς αποδίδουμε ελεύθερα το κοντάκιο των ημερών. Η πύρινη ρομφέα δεν φυλάει πια την πύλη της Εδέμ, διότι σβήστηκε με παράδοξο τρόπο από το ξύλο του σταυρού. Το κεντρί του θανάτου και η νίκη του άδη απομακρύνθηκαν. Και εσύ, σωτήρα μου, φάνηκες λέγοντας σε εκείνους που βρίσκονται στον άδη, μπείτε και πάλι στον παράδεισο ο κόπος της νηστείας και του αγώνα που ο καθένας καταβάλει στο μέτρο των δυνάμεών του αγαπητή μου μετριάζονται στη θέα του Σταυρού. Μας υπενθυμίζει πόσα έπαθε ο Χριστός πάνω στο ξύλο αυτό, όργανο ατιμοτικής καταδίκης μέχρι τότε, ένδοξο τρόπεο κατά του θανάτου μετά τη Σταύρωσή του και τονώνει την ελπίδα μας στη δόξα που ο Σταυρός του Χριστού μας προσφέρει γιατί προσκυνάμε τον Τίμιο Σταυρό στη μέση της Μεγάλης Σαρακοστής. Οι πατέρες κάνουν τον παραλληλισμό με το ξύλο που έβαλε ο Μωυσής στη μέση της πηγής, στην τοποθεσία Μερά. Και τα μέχρι τότε πικρά είδα τα έγιναν γλυκά και πόσιμα. Έτσι η πικρή από την Ιστία και τον αγώνα της Σαρακοστής γλυκαίνουν, χάρη στον Τίμιο Σταυρό, με την προσδοκία των παθών και της Ανάστασης. Η τέταρτη Κυριακή των Ιστιών είναι αφιερωμένη στον Όσιο Ιωάννη, τον ηγούμενο της Μονής του Σινά και συγγραφέα της Κλίμακας. Έζησε τον 6ο αιώνα, προερχόταν από εύπορη οικογένεια και μπόρεσε έτσι να πάρει ανώτερη μόρφωση. Σε νεαρή ηλικία αναχώρησε για την έρημο του Σινά μαζί με τον αδερφό του Γεώργιο. Έγινε υποτακτικός του γέροντα μαρτυρίου. 19 χρόνια αργότερα αποσύρθηκε σε ένα σπήλαιο στην περιοχή Θολάς. Ασκήθηκε εκεί στην ησυχαστική ζωή για 40 ολόκληρα χρόνια, φτάνοντας σε μέτρα αρετής και αγιότητας. Προς το τέλος της ζωής του αναδείχτηκε ηγούμενος της Μονής του Σινά. Οι συνασκητές του τον θεωρούσαν νέο Μωυσή, αφού το καθαρό νερό της διδασκαλίας του έσβηνε κάθε πνευματική δίψα είχε ακόμη το χάρισμα της θαυματουργίας. Κοιμήθηκε στις 30 Μαρτίου του 600 σε ηλικία 75 ετών. Ο ηγούμενος της Ραϊθό, Ιωάννης, του ζήτησε να καταγράψει όσα ταιριάζουν στη μοναχική πολιτεία και να του τα στείλει. Τα περίμενε μάλιστα σαν θεόγραφες πλάκες. Οι αρετές μοιάζουν, λέει ο Όσιος Ιωάννης, με τα σκαλιά από την κλίμακα που είδε ο Ιακώβ να ξεκινάει από τη γη και να φτάνει στον ουρανό, διότι η μια παραπέμπει στην άλλη και ανεβάζουν στον ουρανό όποιον θέλει. Γι' αυτό το έργο το ονομάστηκε κλίμαξ, σκάλα δηλαδή. Επειδή όμως ο αγώνας για να φτάσει ο άνθρωπος στην κατά τελείωση με τις αρετές δεν αφορά μόνο τους μοναχούς, γι' αυτό και η μελέτη της κλίμακας είναι ωφέλιμη για κάθε χριστιανό με τη σειρά Όσιος Ιωάννης αναφέρεται στα εξή θέματα απάρνηση των εγκοσμίων, υπακοή στον πνευματικό, μετάνοια μνήμη θανάτου, χαροποιών πένθος, δηλαδή πένθος για την αμαρτία με τη χαρά που δίνει η ελπίδα στο Θεό. Ακολούθως περιγράφονται τα σκληρά πάθη με τα οποία καλείται να πολεμήσει ο πνευματικός αγωνιστής. Οργή, μνησικακία, καταλαλιά, κατηγορία συκοφαντία, πολυλογία, ψέμα, ακηδία, έλλειψη διάθεσης για πνευματικό αγώνα, γαστριμαργία, ανηθικότητα, φιλαργυρία, αναισθησία, ύπνος, δηλία, κενοδοξία, υπερηφάνεια, βλασφημία, πονηρία. Περιγράφει όμως και τις αντίστοιχες αρετές, αοργησία, σιωπή, εγκράτεια, αγνία και σοφροσύνη, ακτιμοσύνη, αγρυπνία, πραότητα, απλότητα, ταπεινοφροσύνη. Μιλάει τέλος για τους γλυκείς καρπούς των ασκητικών μόχθων, την κατάκτηση της ησυχίας, της μακαρίας προσευχής, της απουσίας των παθών. Ολόκληρη η περίοδος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής απευθύνει στους πιστούς σάλπισμα μετανοίας, Τις δυο πρώτες Κυριακές του Τριωδίου ως πρότυπα μετάνοιας προβάλλονται ο Τελώνης και ο Άσωτος Γιος. Ο ένας έχοντας επίγνωση της αμαρτωλότητάς του έλεγε με ταπείνωση «Ο Θεός ηλάσθητη μη το αμαρτωλό». Ο άλλος ειλικρινά μετανιωμένος παίρνει τη μεγάλη απόφαση και γυρίζει στο πατρικό σπίτι «τον χαμένο παράδεισο» ερμηνεύουν οι πατέρες αυτή την τελευταία Κυριακή της Σαρακοστής, την Πέμπτη των Ιστιών, λίγο πριν αρχίσει η Εβδομάδα των Παθών και της Ανάστασης, μια άλλη ιερή μορφή, ιστορικό πρόσωπο αυτή τη φορά, γίνεται κήρυκας μετανοίας. Πρόκειται για την Οσία Μαρία, την Αιγυπτία. Σε ηλικία μόλις 12 ετών απομακρύνθηκε από τους γονείς της, κρυφά, και πήγε στην Αλεξάνδρεια, Στη μεγαλούπολη αυτή της εποχής της έζησε άσο το βίο για 17 ολόκληρα χρόνια. Κάποτε μπήκε από περιέργεια σε ένα πλοίο με προορισμό τα Ιεροσόλυμα. Έφτασε στην Αγία Πόλη μαζί με τους προσκυνητές αλλά ακόμη και εκεί επιδόθηκε σε κάθε είδους αμαρτία παρασέρνοντας πολλούς. Θέλησε να μπήκε στο ναό της Αναστάσεως την ημέρα της ύψωσης του Σταυρού. Πλην όμως αισθάνθηκε αόρατη δύναμη να την εμποδίζει, ενώ το πλήθος όλο του λαού έμπαινε χωρίς κανένα εμπόδιο. Το γεγονός αυτό την πλήγωσε βαθιά. Μετάνιωσε για όσα είχε κάνει και πήρε τη μεγάλη απόφαση να αλλάξει τη ζωή της. Γύρισε λοιπόν και πάλι στο ναό. Μπήκε τότε μέσα δίχως κανένα εμπόδιο. Προσκύνησε το τίμιο ξύλο, και έφυγε την ίδια ημέρα από τα Ιεροσόλυμα. Πέρασε τον Ιορδάνη ποταμό και έφτασε στα μέρη της ερήμου. Η Οσία έζησε στην έρημο ασκητικά 47 χρόνια με στερήσεις μόνη της, με προσευχή στο μόνο Θεό. Κοντά στα τέλη της ζωής της συνάντησε έναν ερημίτη, τον Άγιο Ζωσιμά. Του εξομολογήθηκε τη ζωή της από την αρχή κατόπιν τον παρεκάλεσε να της φέρει τα άχραντα μυστήρια για να κοινωνήσει. Πράγματι, το επόμενο έτος πήγε ο Ζωσιμάς τη Μεγάλη Πέμπτη και την κοινώνησε. Τον μεθεπόμενο χρόνο ξαναπήγε εκεί ο ερημίτης Ζωσιμάς. Βρήκε όμως την ουσία εξαπλωμένη στη γη νεκρή και ένα γράμμα δίπλα της που έγραφε «Αβά Ζωσιμά, θάψε εδώ το σώμα της άθλιας Μαρίας. Πέθανα την ίδια ημέρα που κοινώνησα. για μένα. Αυτό έγινε γύρω στο 378 μετά Χριστόν. Η Ιωσία Μαρία αποτελεί μια συγκλονιστική περίπτωση βαθιάς πτώσης. Διέθετε όμως την τόλμη και την απαραίτητη ταπείνωση για να μην χαθεί στην απελπισία της αλλά να σηκωθεί. Εν, ενώ ζούσε σταυρωμένη από τα πάθη και τις αμαρτίες της, ζήτησε το έλεος του Θεού και βίωσε την προσωπική της Ανάσταση. Δεν είναι τυχαίο αγαπητοί μου που η Εκκλησία προβάλλει την Αγία Μορφή της λίγο πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα. Ο συγκλονιστικός βίος της Ωσίας Μαρίας, γραμμένος από τον Άγιο Σοφρόνιο, Πατριάρχη Ιεροσολύμων, δεν έχει ανάγκη από άλλα σχόλια. Και μόνος του νουθετεί τον καλοπροαίρετο χριστιανό. Διδάσκει ότι η Εκκλησία παρέχει τη μοναδική διέξοδο από την έρημο των παθών μας, το μυστήριο της μετάνοιας την Ιερά Εξομολόγηση. Η αμαρτία δεν είναι παρά μια αστοχία, μια ολοξοδρόμηση από την οδό της συμφελίωσης με το Θεό. Η ειλικρινής μετάνοια ξαναφέρνει τον άνθρωπο στη σωστή τροχιά, στην κατεύθυνση της κοινωνίας με τον Θεάνθρωπο Χριστό, εκείνον που θα δούμε να σταυρώνεται για τις δικές μας αμαρτίες και να ανασταίνεται για να μας λυτρώσει από τη φθορά και τον θάνατο. Η Καθαρή Δευτέρα, αγαπητοί μου, θα σηματοδοτήσει την απαρχή της τεσσαρακονθήμερης περίοδου που η Εκκλησία έχει θεσπίσει για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία όλων μας ώστε να συμμετάσχουμε στο πάθος και την ανάσταση του Σωτήρα Χριστού. Ιδού καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού καιρός μετανίας, ο Ιμνοδός μας υπενθυμίζει ότι αρχίζει ήδη να εντείνεται ο πνευματικός αγώνας του Χριστιανού προκαλεί όσους θέλουν να μπουν στο στάδιο των αρετών και να συμμετάσχουν στον καλό της νηστείας αγώνα. Η συμμετοχή είναι προαιρετική και εκούσια, συνιστά όμως τη βασική οδό προς το Γολγοθά και το κενό μνημείο που φεγκοβολούν στο τέλος της ευλογημένης σαρακοστιανής πορείας μας. Τις τέσσερις Κυριακές που προηγούνται τις μεγάλες τεσσαρακοστής βλέπουμε τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον αγώνα και θυμόμαστε το έπαθλο. Ήδη η υμνολογία μας υπενθυμίζει καθημερινά τους κανονισμούς, ενώ συγκεκριμένες τεχνικές μας βοηθούν στην αθλητική μας προσπάθεια. Πρώτη προϋπόθεση. Ταπείνωση όμοια με αυτήν του τελώνη. Δεύτερη προϋπόθεση, Μετάνια ειλικρινής όπως του ασώτου ιού, αλλά και ελπίδα στο έλεος του σπλαχνικού πατέρα της ίδιας παραβολής προϋπόθεση τρίτη. Αγάπη για τον Θεό και την κάθε εικόνα Του, τον κάθε άνθρωπο που πεινάει ή διψάει, είναι ξένος, γυμνός ή φυλακισμένος. Υπάρχουν και σημαντικές παγίδες τις οποίες μπορεί να πέσουμε. Πρώτη η διψαει ειναι ξενος γυμνος η φυλακισμενος υπαρχουν και σημαντικες παγιδες στις οποιες μπορει να πεσουμε πρωτη η περηφανεια και οι εκδεξιών λογισμοί του καταταλυπά ευσεβούς νηστευτή και ελεήμονα φαρισαίου. Κατόπιν ο και η ζηλοτυπία του μεγαλύτερου γιου της παραβολής του ασώτου. Και βέβαια η αδυναμία μας να αναγνωρίσουμε τον ίδιο τον Χριστό στο πρόσωπο των αδελφών μας που υποφέρουν. Το έπαθλο είναι συγκεκριμένο και πολύτιμο, η επάνωδος στο χαμένο παράδεισο, η επιστροφή του πλάσματος κοντά στον πλάστη του, η επανάκτηση της παρησίας προς τον Θεό, την οποία οι πρωτόπλαστοι έχασαν εκείνο το δειλινό της αποστασίας. Μακριά από τον Θεό, ο παρήκοος άνθρωπος τρέφεται με τα ξυλοκέρατα που προορίζονται για τους χείρους. Γεύεται τους καρπούς της αμαρτίας, αδυνατή να χορτάσει με απολαύσεις απατηλές. Έχει την ψευδέστηση πως κρύβεται από το παντεποπτικό βλέμμα του Θεού μέσα στις φιλοσχές του χαμένου παραδείσου. Η περίοδος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής είναι η κατεξοχήν αγωνιστική περίοδος για το χριστιανό. Έχουμε ίσως συνηθίσει να στεκόμαστε στο ιερό αγώνισμα της νηστείας μόνο. Πολύτιμη ασφαλώς και ουσιαστική η τήρησή της. Δεν είναι όμως νεκρός τύπος ή μόνο μια καλή ευκαιρία υγιεινής διατροφής. Η νηστεία είναι βασικό βοήθημα για τη χαλιναγώγηση των παθών. Είναι μια θυσία των επιθυμιών και των άπλιστων ωρέξεών μας για την αγάπη εκείνου που πρόκειται να πάθει και να σταυρωθεί για τις δικές μας αμαρτίες. Είναι μια εκδήλωση της υπακοής μας στην Εκκλησία και την καλύτερη ευκαιρία για να εναρμονιστούμε με τον τρόπο ζωής που εκείνη προτείνει. Η Σαρακοστή όμως είναι γενικά καιρός εγκρατείας και όχι απλά καιρός νηστείας. Προκαλούμαστε να πιστεύσουμε στο Θεό με μεγαλύτερη ζέση και περισσότερη ακρίβεια καλούμαστε να εντείνουμε την προσωπική μας προσευχή αλλά και να συμμετάσχουμε με καλύτερη συνέπεια στη λειτουργική ζωή της εκκλησιαστικής κοινότητας που διανθίζεται αυτή την περίοδο με περισσότερες και κατανικτικότερες ιερές ακολουθίες. Καλούμαστε να επιδοθούμε στην ελεημοσύνη από το ιστέρημά μας με αγάπη για τον αδελφό, με συνέστηση ότι η προσφορά μας απευθύνεται στον ίδιο τον Χριστό η αποξένωση από τις κακές συνήθειες, η εγκράτεια στη γλώσσα, η αποχή από τον θυμό, ο χωρισμός από τις επιθυμίες, την κατάκριση, το ψεύδος και την επιορκία είναι απαραίτητα στοιχεία για να είναι η νηστεία μας αληθινή και ευπρόσδεκτη στο Θεό. Η περίοδος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής είναι η κατεξοχήν κατανικτική περίοδος του έτους. Η Εκκλησία προσπαθεί να συγκινήσει τις ψυχές των ανθρώπων και να δημιουργήσει το κατάλληλο πνευματικό κλίμα που θα τους οδηγήσει πιο κοντά στο Θεό. Είναι περίοδος έντασης της λειτουργικής ζωής. Οι λατρευτικές ευκαιρίες πολλαπλασιάζονται. Ασφαλώς ο κάθε χριστιανός μόνος του έχει τη δυνατότητα να καλλιεργήσει περισσότερο τον έσω άνθρωπο και να βρεθεί σε ενώπιος, ενώπιος με το Θεό. Ωστόσο, οι καμπάνες των εκκλησιών στις μονές αλλά και στον κόσμο ηχούν τακτικότερα και προσκαλούν τους πιστούς στην κοινή λατρεία. Δεν αρκεί ο προσωπικός αγώνας. Άσκηση εκτός εκκλησίας και προσευχή αποκλειστικά ατομική ξεκομμένη από την κοινή λειτουργική σύναξη μοιάζουν με συμμετοχή σε πρωτάθλημα χωρίς αντιπάλους. Με αγώνα δρόμου έξω από τον στίβο και με γυμναστικές ασκήσεις δίχως τα απαραίτητα όργανα. Η λειτουργική ζωή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής είναι η πνευματική τροφή του αγωνιζόμενου χριστιανού. Ευωδιάζουν οι ναοί από το θυμίαμα που χρησιμοποιείται πιο συχνά στις ιερές ακολουθίες. Ηρεμούν οι εκκλησιαζόμενοι με το ηλαρό φως των καντιλιών και των κεριών. Περισσότερες και με ιδιαίτερο χρώμα οι ιερές ακολουθίες γαλινεύουν τις ψυχές και αναπτερώνουν το νου. Η λειτουργική τάξη τώρα τηρείται με ακρίβεια ακόμη και στις ενορίες, όπου τον υπόλοιπο χρόνο οι ακολουθίες συντομεύονται και εμπολείς περικόπτονται για να οικονομηθούν οι κόσμο χριστιανοί με τον ελάχιστο διαθέσιμο χρόνο και τις πολλές βιωτικές μέρημνες. Ο εσπερινός της Μεγάλης Τεσσαρακοστής έχει ιδιαίτερο χρώμα. Απλώς τις καθημερινές, με περισσότερους ύμνους τις Κυριακές. Τις Κυριακές ψάλλονται κατανικτικοί ύμνοι που προτρέπουν τους πιστούς προς τη μετάνοια. Επίσης ψάλλονται τα μεγάλα προκείμενα. «Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου από του παιδό σου ότι θλίβομαι». «Ταχύ επάκουσόν μου, στη ψυχή μου και λύτρωσε αυτήν». «Και έδωκας κληρονομίαν της φοβουμένης σου το όνομά σου Κύριε». Στον πρώτο κατανυκτικό εσπερινό, την Κυριακή της Τυρινής, το βράδυ, τις συγνώμης όπως λέγεται, κλήρος και λαός, δίνουν τον εγκυρίο ασπασμό για να προχωρήσουν ειρηνικοί και συγχωρεμένοι στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Τα απογεύματα τελείται το μεγάλο απόδειπνο, με πολλούς ψαλμούς, ευχές και σύντομους ύμνους. «Με θυμών ο Θεός, γνώτε έθνη και ητάστε, ότι με θυμών ο Θεός και άλλους». Στα απόδειπνα της πρώτης εβδομάδας των Ιστιών ψάλεται ο Μέγας Κανόνας χωρισμένος σε τέσσερα μέρη. Η μεγάλη τεσσαρακοστή είναι μια περίοδος πένθυμη. Πενθεί ο άνθρωπος για τις αστοχίες, τις αμαρτίες του και καλείται να έρθει σε αυτόν. Η λύπη όμως δεν κυριαρχεί. Συνοδεύεται από χαρά ανεκλάλητη με την ελπίδα ότι η ανάσταση του Χριστού θα σημάνει και τη δική μας συνανάσταση. Το μοβ ή το μαύρο χρώμα που κυριαρχεί στο διάκοσμο των ναών αυτής της περίοδου αισθητοποιεί αυτήν ακριβώς τη σταυροαναστάσιμη ατμόσφαιρα το κλίμα της χαρμολύπης. Η Θεία Λειτουργία είναι το καταξοχήν αναστάσιμο πανηγύρι. Λόγω όμως της πένθυμης ατμόσφαιρας της Σαρακοστής, η Εκκλησία όρισε ότι τέλεια Θεία Λειτουργία θα τελείται μόνο κάθε Σάββατο και Κυριακή. Το Σάββατο θα τελείται η συνηθισμένη Θεία Λειτουργία, το κείμενο της οποίας έχει γραφτεί από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, τον μαρτυρικό Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινοπόλεως. Όμως, τις πέντε Κυριακές της Μεγάλης Σαρακοστής χρησιμοποιείται ένα παλιότερο λειτουργικό κείμενο γραμμένο από το Μέγα Βασίλειο, Αρχιεπίσκοπο Κεσαρίας. Η Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου είναι εκτενέστερη και διαρκεί περισσότερο. Έχει μεγαλύτερη ευχή της αναφοράς με ειδικέ αιτήσει για πολλές εμπερίστατες ομάδες ανθρώπων ενώ αντί για το άξιο νεστή ψάλεται ο καταπληκτικός το μητορικό σύμνος «Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα η Η συμμετοχή όμως των πιστών στη Θεία Ευχαριστία είναι ανάγκη της ψυχής, όχι υποχρέωση ή τυπικό καθήκον. Γι' αυτό γιατί η θεία κοινωνία είναι η τροφή της ψυχής, φάρμακο αθανασίας, αντίδοτο του μία αποθανήν. Ο άρτος και ο ίνος που κοινωνούμε δεν είναι απλά σύμβολα, αλλά μετουσιώνονται σε κάθε θεία λειτουργία και γίνονται τέλεια αντίτυπα του σώματος και το αίματος του Χριστού. Στο άγιο ποτήριο κάθε Ορθόδοξης Εκκλησίας βρίσκεται ο ίδιος ο Χριστός. Ο όλος Χριστός με κάθε μερίδα που κοινωνούν οι πιστοί μεταλαμβάνουν όλο το Χριστό και κοινωνούν έτσι τόσο με το Θεό όσο και μεταξύ τους. Ένας Άγιος Γέροντας, ο Ιωάννης ο Βοστρινός, που είχε το κατά των δαιμόνων χάρισμα, ρώτησε κάποτε τους δαίμονες που βασάνιζαν μερικούς δαιμονισμένους. «Ποια πράγματα των χριστιανών φοβάστε περισσότερο» και οι δαίμονες απάντησαν «Έχετε όντως τρία μεγάλα πράγματα ένα που φοράτε στο λαιμό σα, ένα που ρούζεστε στην εκκλησία και ένα που τρώτε στη λειτουργία». Αυτός τους ρώτησε πάλι ποιο από τα τρία φοβούνται περισσότερο και αυτοί απάντησαν «Αν προσέχατε και φυλάγατε αυτό που μεταλαμβάνετε, κανείς από εμάς δεν θα μπορούσε να βλάψει κανένα χριστιανό». Για όλους αυτούς τους λόγους οι πατέρες όρισαν κάθε Τετάρτη και Παρασκευή της Μεγάλης Σαρακοστής όπως επίσης και τις ημέρες που γιορτάζει επίσημα κάποιος Άγιος, να μπορούν οι χριστιανοί να μεταλαμβάνουν. Δεν γίνεται όμως τέλεια Θεία Λειτουργία την ημέρα εκείνη. Στην τελευταία Θεία Λειτουργία που τελέστηκε Σάββατο ή Κυριακή, ο ιερέας ευλογεί δύο αμνούς, δύο κομμάτια άρτου που γίνονται σώμα Χριστού. Από το ένα κοινωνούν οι πιστοί την ίδια μέρα, ενώ στο δεύτερο στάζει λίγο αίμα Χριστού και το φυλάει σε ειδικό αρτοφόριο μέχρι την επόμενη Τετάρτη ή Παρασκευή. Τότε θα τελεστεί η προηγιασμένη Θεία Λειτουργία. Λέγεται έτσι διότι τα Άγια έχουν ευλογηθεί σε προηγούμενη Θεία Λειτουργία. Πρόκειται για την ακολουθία του Εσπερινού, στην οποία επισυνάπτονται αιτήσει και ευχέ προετοιμασία για τη Θεία Κοινωνία. Στο τέλος μεταλαμβάνουν οι πιστοί τον ουράνιο άρτο, την τροφή του παντός κόσμου, και ενισχύονται ώστε να συνεχίσουν το πνευματικό τους αγώνα στο στάδιο των αρετών. «Η Παναγία, η μητέρα του Θεού και κοινή μητέρα όλων των ανθρώπων, δέχεται τους ύμνους των νικετών της όλο το χρόνο. Ξεχωριστά όμως τιμάται στις Ορθόδοξες Εκκλησιές κάθε Παρασκευή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Μαζί με την ακολουθία του μικρού αποδείπνου ψάλεται ο κανόνας του ακαθίστου «Ανοίξω το στόμα μου» και ύστερα από αυτόν το κοντάκιο «Τι Υπερμάχου στρατηγό τα νικητήρια» ακολουθεί μια από τις τέσσερες στάσεις των χαιρετισμών, τις τέσσερες πρώτες εβδομάδες των Ιστιών ή όλος μαζί ο ακάθιστος ύμνος την Παρασκευή της πέμπτης εβδομάδας. Δημοφιλέστατη η ακολουθία των χαιρετισμών, ευλαϊβικό ξεχύλισμα πονεμένων υπάρξεων, ειλικρινης εκδήλωση ολοκάρδιας ευγνωμοσύνης εμπερίστατων ψυχών. Το 626 μετά Χριστόν, ο αυτοκράτορας των Ρωμαίων Ηράκλειος απουσίαζε από την βασιλεύουσα σε εκστρατή εναντίον των Περσών. Σε μια κίνηση αντιπερισπασμού, οι Πέρσες συμμαχούν με τους Αβάρους και πολιορκούν για αρκετούς μήνες στην Κωνσταντινούπολη. Το μεγαλύτερο μέρος του στρατού απουσιάζει. Πλήθος οι πολιορκητές, συγκριτικά λιγοστοί οι υπηρέτες της πόλης με επικεφαλής τον Πατριάρχη Σέργιο και τον Μάγιστρο Βόνο. Οι ελπίδες όλων στρέφονται στην προστάτηδα της πόλης, την υπεραγία Θεοτόκο... Και ενώ η πολιορκία συνεχιζόταν, την 7η προς 8η Αυγούστου ισχυρός ανεμοστρόβιλος καταστρέφει το στόλο των πολιορκητών, και αυτοί αναγκάζονται να λύσουν την πολιορκία. Η βασιλεύουσα γνωρίζει την αιτία της σωτηρίας της. Σύσσωμος ο λαό συναθρίζεται στο ναό της Παναγίας των Βλαχερνών, κοντά στα τείχη, και για μια ολόκληρη νύχτα όρθιοι, ακάθιστοι ψέλουν τον ύμνο, που από τότε ονομάστε και ακάθιστος. Ο ύμνος προϋπήρχε και ψαλόταν προς τη της Θεοτόκου, αλλά τη νύχτα εκείνη καθιερώθηκε πανηγυρικά και επίσημα στην Εκκλησία. Ο ακάθιστος ύμνος αποτελείται από το κοντάκιο και από τον κανόνα. Το κοντάκιο αποτελείται από το προήμιο, το προσταχθέν μυστικό Σλαβών εγνώση, το οποίο όμως από τότε αντικαταστάθηκε από το ότι υπερμάχος στρατηγό τα νικητήρια, καθώς και από 24 οίκους με αλφαβητική ακροστοιχίδα. Ο καθένας δηλαδή αρχίζει με ένα γράμμα της αλφαβήτου από το α ως το ωμέγα. Ο κανόνας αποτελείται από 8 οδές. Κόσμος πολύ σειραίει κάθε Παρασκευή στους ενοριακούς ναούς των πόλεων και των χωριών, καθώς και στα μοναστήρια. Έτσι αγαπητοί μου θα φτάσουμε στο τέλος της Μεγάλης Σαρακοστής και αφού γιορτάσουμε τη θριαμβευτική είσοδο του Κυρίου στα Ιεροσόλυμα θα μπούμε στη Μεγάλη Εβδομάδα. Την ψυχοφελή πληρώσαντες τε Σαρακοστήν και την Αγία Εβδομάδα του Πάθου Σου ετούμεν κατηδίν φιλάνθρωπε. Ο Ιερός Υμνογράφος δεν απευθύνεται μόνο προς τον Θεό δεόμενος. Υπενθυμίζει και στους πιστούς με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών πνευματικού αγώνα εγκράτειας από τις τροφές και τα πάθη και πλουσιότερης λειτουργικής ζωής τον σκοπό και το νόημα όλης αυτής της προετοιμασίας. Εύχομαι αγαπητοί μου, κλείνοντας τη σημερινή εκπομπή, ο Πανάγαθος Θεός να αξιώσει όλους μας να ζήσουμε την περίοδο αυτή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής με σοφροσύνη, ταπεινοφροσύνη, υπομονή και αγάπη και να απολαύσουμε τον μοναδικό λατρευτικό πλούτο του Τριωδίου που είναι το κάφημα της Ορθοδοξίας. Χαίρετε. Κατήχηση και λειτουργική Μια εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδροπόλεως Ραδιοελπίδα που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρα Αθανάσιος Τσομπανίδης.